Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές συμμαχίας που βρίσκονται σήμερα κοντά μας και στηρίζουν την διοργάνωση, την κυρία Καρσαβίδη Φρόσο, τον κύριο Αντωνίου Χριστό, τον σύμβουλο του Υπουργού Αθλητισμού, τον κύριο Ακριντίδη, τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, κύριο Τάσο Γιάννου, τον Δήμο Γκάλε που έρχεται εδώ σύντομα κοντά μας και τον κύριο Τρεματή, υπεύθυνο του ελληνικού προσώπου του ΚΑΠΑ Βέλγιας που μας έχει στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Τζελέτη που είναι πρόεδρος του Κοινωνικού Κέντρου Ξέλη της περιοχής Μαθίας εδώ της Βέλγιας. Πριν ξεκινήσουμε την ελληνική έναρξη, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στους αγώνες και πώς θα γίνει η σειρά των αγώνων για να ξέρουν όλοι οι αθλητές και να ετοιμάζονται. Η διαδικασία θα απαιτηθεί όπως κάναμε το πρωί από το θερμαντήριο στην έξοδο που ξέρετε και θα σας φωνάσουν τα ονόματα θα παίρνουν τα ονόματα μέσα. Ξεκινάμε οι κατηγορίες. Μείον 60, μείον 66, μείον 52 ανδρών και έχουμε απονομή στα 48 και στα 78 κιλά. Συνεχίζουμε στις κατηγορίες 73, 100, και 57 και έχουμε απονομή μετά στις κατηγορίες 60, 66 και 52. Μετά συνεχίζουμε στις κατηγορίες συν 100, μείον 81, μείον 63. Θα κάνουμε απονομή στις κατηγορίες 73, 100 και 57. Και μετά θα συνεχίσουμε στις κατηγορίες 70 και 90 και θα κάνουμε και την απονομή στα 100-60. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Thank you.
να καλωσορίσουμε τον κύριο Δήμαρχο, τον Γιαζίδη Κώστα, που έχετε συνεδρίσει μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που μας έχει δώσει σε αυτήν την προσπάθεια, όπως επίσης και τον κύριο Διαμαντή Στέφανο, τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ Βέλιας, που είναι και αυτός μαζί μας. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Δήμαρχο Βέλιας, να έρθει κοντά μας, και τον κύριο Διαμάντη Στέλιο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο, κύριος καθηγητής Γιάννης, θα τους μιλήσει με μια ειδική πλακέτα για την βοήθεια και την προσπάθεια που κάνουμε για όλη αυτή την διοργάνωση. Μια πόλη που αγαπάει τον αθλητισμό. Μια πόλη που αγαπάει τον αθλητισμό πέρα από τα δημοφιλή αθλήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το έχει αποδείξει και ούτως ή άλλως στο παρελθόν. Η πόλη μας είναι η Μητρόπολη του Χάρντο. Και βέβαια είναι μια πόλη που έχει πολλές διακρίσεις και σε άλλα αθλήματα, όχι τόσο δημοφιλή εντός εισαγωγικών, όπως είναι η ρυθμική γυμναστική, σε δυναμικά αθλήματα, όπως είναι το καράτε, και η οποία με πολύ χαρά σήμερα αγκαλιάζει αυτούς τους αγώνες, τους επίσης αγώνες ενός δυναμικού αθλήματος, και γι' αυτό ήμασταν δίπλα σας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνουν αυτοί οι παρολίμοι αγώνες ανθρώπων και γυναικών, με όλη την πληρότητα που τους αρμόζει. Θα είμαστε πάλι εδώ για να φιλοξενήσουμε ένα τέτοιο δυναμικό άθλημα, που να μην ξεχνάμε ότι από το 2004 και μετά, μετά το Χασόγγια που μετάλλιο του Γελιάδη, ανέβηκε και στη χώρα μας και ευχόμαστε να έχει πάντοτε επιτυχίες. Να είστε καλά, καλούς αγώνες. Δύο λόγια και εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, όλους όσους βοήθησαν στην εξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, τους αθλητές επαναπόλου για την υπομονή τους και εύχομαι και του χρόνου να μπορέσουμε πάλι να την ξαναδούμε κάποιον αγώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλούμε τον κύριο Διαμάντη και την κυρία Γενική Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας, κυρία Βαλεντίνα Στεφανίδου, να κάνει δράση. Θα καλέσουμε λίγο τον πρόεδρο των Αγωναυτών Βέλιας, τον κύριο Γεωργιάδη Γρηγόρη, τον πρόεδρο των Αγωναυτών Βέλιας, του Συλλόγου της Βέλιας, και θα θέλαμε τον κύριο Ηλιάδη Διονύση να κάνει την πρόταση στον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Ηλιάδη Διονύση, που είναι και από την Βέλεια. Επίσης να καλέσουμε τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Ελπίδας, κύριε Ευαγγελίδη Φοχάρη, και τον κύριο Βάγια Κωνσταντίνο, να κάνει την πράγμα.
ότι είμαστε έτοιμοι για την έναρξη των αγώνων. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εθελοντές πολλής και τα παιδάκια και την προσπάθεια που κάνουμε για να γίνει και να τρέξει αυτή το μάθημα που σκέψε να δίνει το σώμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την υπομονή σας. Έτσι, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στους τελικούς, αυτοί που παλεύουν και ευχαριστούμε θερμά όλους τους χορηγούς μας. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε οι διαιτητές να προσέλθουν αριστερά της γραμματείας. Thank you.
Πρώτη θέση Μαλιαρόπουλος Γεωργίος, Άρης Θεσσαλονίκης. Απονομήθηκε η κατηγορία παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ούτρο, κ. Καρτεταράκης Ιωάννης. Τρίτη θέση, Αγγέλη Γαβριλή Μαρίνα, Αρχικός Σύλλογος Νικηφόρος Ανατολής. Τρίτη θέση, Ιωάννη Μάνα, Ισάφη Νεαπολής. Δεύτερη θέση, Τόκο Αγαπητή Νεαρό Στεφανών. Και πρώτη θέση, Ζώτο Παρελθίνο, Αρχικός Σύλλογος Νικηφόρος Ανατολής. Τρίτη θέση Ιωάννου Άννα, Σάφνε Άγκομα. Δεύτερη θέση Κοκό Βαλεντίνα, Ρώσα Κανόν. Και πρώτη θέση Ζώκο Βαλεντίνη, Νικηφόρος Ανατολής. Τρίτη θέση, Χατζίδης Χαράλογος, Στάθη Νέα Πόλης. Τρίτη θέση, Αρζομανίδης Ιωάννης, Άρης Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση, Καραλίδης Δαβίδ, Άρης Θεσσαλονίκης. Πρώτη θέση Τσουμίδας Δημήτριος, Φίλιππος Αμιντέου. Ακολουθεί η απονομή στην κατηγορία των 81 κιλών ανδρών. Παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Ελπίδας, κ. Καγγελίδης Θεοχάρης. Τρίτη θέση, Ζαφερίδης Γεώργιος, Μυρμάνης Ξάνθης. Τρίτη θέση, Παπαντονίου Νικόλαος, Σταφ Νεάπολης. Δεύτερη θέση, Παραμανασκήλ Βασίλειος, Φίλιππος Αμιντέου. Και πρώτη θέση, Δερατζήτης Αλέξιος, Φίλιππος Αμιντέου. Τρίτη θέση, Ζαφερίδης Γεώργιος, Μυρμάνης Ξάνθης. Τρίτη θέση, Παπαντονίου Νικόλαος, Σταφ Νεάπολης. Δεύτερη θέση, Βαλαβανσπίλη Βασίλειος, Φίλιππος Αμιντέου. Και πρώτη θέση, Γανατζίδης Αλέξιος, Φίλιππος Αμιντέου. Τρίτη θέση, Μαρινάκη Ραφαέλα Δάνοβα. Τρίτη θέση, Σαρογλάκη Βασιλεία Σταφ Νεάπομας. Δεύτερη θέση, Καμπάνη Κολέκα Προμηθέας Λάρισας. Πρώτη θέση, Σκορδά Μαρινάκη Κοκά Εκκλησία. Thank you.
απονομή στην κατηγορία γυναικών με ένα 70 κιλό. Παρακαλείται για την απονομή η Γενικός Γραμματέας της ΑΟΤ, κυρία Βαλεντίνα Στεφανίδου. Τρίτη θέση, Διαμαντή Γεωργία, Άρης Ιωαννίνου. Τρίτη θέση, Κατσαούνη, Βίλα Ευαγλούς. Δεύτερη θέση, Δήμο Αριστεία, Πανεπιστημιακός. Και πρώτη θέση, Σταβούνη Χριστίνα, Ερός Αφερνό. Τρίτη θέση, Διαμαντή Γεωργία, Άρης Ιωαννίνου. Τρίτη θέση, Κατσαούνη, Βίλα Ευαγλούς. Δεύτερη θέση, Δήμο Αριστεία, Πανεπιστημιακός. Πρώτη θέση, Σταμούλη Χριστίνα, Ερός Αφερνό. Απονομής η κατηγορία αγρών μείων 90 κιλό. Παρακαλείται για την απονομή ο αντιπρόεδρος της ΕΟΤ, κ. Βάγιας Κωνσταντίνος. Τρίτη θέση, Αγγελίδης Κωνσταντίνος, Κώτας Αυρολογίκοπα. Τρίτη θέση, Τσοκούρης Δαβίδ, Άρης Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση, Παυλής Μιχαήλ, Φιλαδέλφια. Και πρώτη θέση, Τσελίδης Θεόδωρος, Φίλιππος Αμιντέρα. Τρίτη θέση, Αγγελίδης Κωνσταντίνος, Κώτας Αυρολογίκοπα. Τρίτη θέση, Τσοκούρης Δαβίδ, Άρης Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση, Παυλής Μιχαήλ, Πόρτο Φιλαδέλφιας. Πρώτη θέση, Τσελίδης Θεόδωρος, Φίλιππος Αμιντέρα.